Κατάλαβα ότι επειδή η πώληση είναι μια δουλειά, είτε πουλάς προϊόν είτε υπηρεσία, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Κατάλαβα ότι το βασικότερο πράγμα που πρέπει να φροντίσουμε όλοι σαν επιχειρηματίες είναι στο πώς θα ρίχνουμε γέφυρες για να χτίζουμε την εμπιστοσύνη είτε με το κοινό μας, είτε με τους συνεργάτες μας. Είδα επίσης ότι μέσα από τα social media, ξεκινώντας από το YouTube που έκανα κάποια βιντεάκια, μετά μπήκα στο Facebook, γιατί όλοι μπαίναν στο Facebook. Λέω να μπω και εγώ να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Είδα ότι μέσα από εκεί η επικοινωνία έγινε πάρα πολύ άμεση. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, πάρε με ένα τηλέφωνο και δεν ξέρω πότε θα σε βρω και πού θα με. Και ξαφνικά έστειλες ένα μήνυμα και γινόταν η επικοινωνία. Για μας αυτό που δουλεύαμε, από τότε δουλεύαμε στο εξωτερικό, ήταν τεράστιο. Δηλαδή, το να μπορείς να δουλεύεις μέσα από τον υπολογιστή και να συναναλλάσσεις με μηνύματα τακ, σε διάφορα κράτη, ήταν απίστευτο. Όμως, ξεκινήσαμε να βγαίνουμε στα social media και εδώ θα κάνω μία παύση. Να σας θυμίσω κάποια πράγματα, γιατί πιστεύω ότι ο COVID πέρασε σαν οδοστρωτήρας από πάνω μας. Θυμάστε την εποχή προ-COVID που ο κόσμος έλεγε τα social media έχουν καταστρέψει τους νέους. Τα social media έχουν καταστρέψει την επικοινωνία. Όποιον και να δεις, κοιτάζει το κινητό του, το φαίνεται στο μυαλό σας αυτό λίγο. Ωραία. Το ίδιο μου λέγανε και εμένα. Μου λέγανε τι κάνεις social media, δεν καταλαβαίνω. Η δουλειά δεν είναι τα social media, τα λεφτά είναι στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι μέσα στο κομπιούτερ. Λέω ναι, ισχύει. Αλλά το θέμα, όταν έχεις μια επιχείρηση, δεν είναι που είναι τα λεφτά. Γιατί τα λεφτά ακολουθούν την προσοχή του κόσμου. Το θέμα είναι πού είναι η προσοχή του κόσμου. Γιατί μπορεί εγώ ήδη να έχω γράψει 15 χρόνια δουλειάς στο πεζοδρόμιο, γιατί πήγαινα με την τσάντα μου να μιλήσω για τη δική μου δουλειά, πόρτα. Αλλά μετά αυτό άλλαξε. Άρα αν συνέχιζα εγώ στο πεζοδρόμιο, περιόριζα πάρα πολύ το κοινό μου και αυτό που ήθελα να κάνω. Άρα το βασικό είναι, είτε θες να μιλήσεις για υπηρεσία, είτε για προϊόν, να ακολουθήσεις την προσοχή του κόσμου, που έχει στραφεί η προσοχή του κόσμου. Και ήδη τώρα μιλάμε, έχουμε φτάσει σε εποχές 12, 13, σας θυμίζω, διπλές εκλογές, το 12 στην Ελλάδα, περίοδο που λέγαμε θα πτωχεύσουμε, δεν θα πτωχεύσουμε, τι θα γίνει, έτσι. Και όσο πιο πολύ πίεζε η κατάσταση, τόσο περισσότερος κόσμος διεισδούσε μέσα στον χώρο των social media, γιατί έπαιρνε πληροφόρηση, έβγαζε τα προσωπικά του. Όμως η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι η προσοχή του κόσμου είχε στραφεί πλέον στο κομμάτι των social media. Καθώς είμαστε από τους πρώτους στο χώρο μας που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, να σας πω ότι δεν το είδαν όλοι με καλό μάτι. Άλλοι πιστεύανε ότι το κάναμε για προσωπική προβολή, άλλοι πιστεύανε ότι το κάναμε για να ικανοποιήσουμε τον εγωισμό μας. Κανείς όμως δεν ρώτησε γιατί το κάνετε. Κανείς. Μία μικρή. Ναι, εννοείται. Τα social media είναι πολλά πράγματα. Θα το εξηγήσω τώρα. Ήσασταν πάντα στο βίντεο. Δηλαδή, το βίντεο πραγματικά είναι κάτι πιο άπερ για όλους μας. Σου είπε κανείς, κάποιος σε καθοδήγησε. Τώρα θα μπω σε αυτό. Ωραία. Ευθύς αμέσως. Καθώς η δουλειά λοιπόν προχωρούσε και ανεπτυσσότανε, έβλεπα ότι τα social, δηλαδή η απελευθέρωση της επικοινωνίας μέσα από τα social media, βοήθησε πάρα πολύ. Θα κάνω μία παρένθεση πριν πω εκεί, να πω το εξής. Γιατί οι περισσότεροι δεν αποδέχονται ότι τα social media, ενώ επιχειρήσεις, δεν μπορούν να τους βοηθήσουν στη δουλειά τους? Πρώτον, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ROI. Δηλαδή δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να πει εγώ θα βάλω εκεί 10 χιλιάρικα και θα πάρω 15. Υπάρχει μια κατά προσέγγιση εκτίμηση, αλλά δεν είναι σίγουρο. Όμως, το θέμα δεν είναι πάντοτε το ROI. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τι εννοώ? Το 2016
έρχονται τα Facebook Live. Τα Facebook Lives. Και παρακολουθώ ότι στην Αμερική έχουν τα τεράστια διάδραση και αρχίζει ο κόσμος να τα υποδέχεται πάρα πολύ καλά. Και αρχίζει να παρακολουθεί πάρα πολύ. Για να μην πω σε λεπτομέρειες, θα πω το εξής. Δεν μπήκα μέσα στο βίντεο, μπήκα σε δεύτερη φάση, όμως είδα ότι το βίντεο είναι ο πιο δυνατός και ισχυρός τρόπος για να μεταφέρεις ένα μήνυμα που θα σε προφυλάξει από πάρα πολλά πράγματα σε συνέχεια και θα κρατήσει το θεατή ζωντανό. Όλο αυτό που σας συνθέτω μέσα από τα social media, στην πάροδο προσπαθώ να πω γρήγορα κάποια πράγματα, γιατί θέλω να σας αφήσω χρόνο για να με ρωτήσετε. Δεν μ' αρέσει να μιλάω μόνος μου. Στην πάροδο των ετών, με οδήγησε να καταλάβω το εξής. Δημιουργήθηκε ή μετασχηματίστηκε, να πω καλύτερα, το κομμάτι της πώλησης σε ένα κομμάτι πάρα πολύ καινούριο που λέγεται social selling. Το έχει ακούσει κάποιος? Ξέρετε τι σημαίνει social selling? Όχι. Εγώ σήμερα θα είπα και στον Νίκο και στον Σταύρο, θα πετάξω κάποιες φωτιές και ο καθένας μετά πρέπει αυτό να το ψάξει λιγάκι. Το social selling είναι η δυνατότητα, μάλλον να το πω αλλιώς, είναι ο χρόνος που ένας επισκέπτης σου στο site σου, σαν εταιρεία, μετατρέπεται σε πελάτη σου, ο επισκέπτης γίνεται πελάτης, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που συμβαίνει αυτό, δεν θα την πούμε σήμερα, δεν θα προλάβουμε. Άρα η διαδικασία ονομάζεται social selling και ο παρονομαστής αυτή τη διαδικασία είναι το εξής, ότι ο πελάτης σε παρατηρεί, σε βλέπει, ξέρει τι έχεις, το αφέψιμο που λέγαμε πριν, έτσι. Μπορεί όμως να μην είναι έτοιμος εκείνη την ώρα να γίνει πελάτης σου, αλλά εάν σε έχει δει, αν έχει δει το λογιστικό σου γραφείο, αν έχει δει, δώστε μου ένα στίγμα, τι άλλες επιχειρήσεις έχουμε μέσα στο χώρο. Τι? Εκθεσιακό χώρο. Την ώρα που θα είναι έτοιμος, θα σε πάρει τηλέφωνο. Παράδειγμα, εμείς έχουμε προϊόντα για μωρά. Εντάξει. Μία κυρία σήμερα που με ξέρει και ξέρει ότι η Ελέρα έχει προϊόντα για μωρά, δεν την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά σε 6 μήνες μπορεί να είναι έγκυος. Άρα, ένα χρόνο αργότερα μπορεί να θέλει τα προϊόντα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το social selling είναι η κίνηση που θα κάνουμε εμείς στα social media, ώστε ο καταναλωτής να μας γνωρίσει και όταν ο ίδιος αισθανθεί ότι χρειάζεται την υπηρεσία μας, να είναι έτοιμος να μας χτυπήσει τηλέφωνο. Παράδειγμα. Αν πω τη λέξη αναψυκτικό, τι σας έρχεται στο μυαλό? Η Coca-Cola. Φανταστείτε λοιπόν να πει κάποιος, ξέρω εγώ, Ελέρ και να του στο μυαλό ζήσεις. Να πει κατασκευές και να του στο μυαλό Βατιστάτος. Αυτό είναι το social selling, το οποίο όμως συνδυάζεται πάρα πολύ καλά με ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που λέγεται branding. Και τελικά, η σημερινή, για να μην σας κουράζω με το δικό μου κομμάτι και την ιστορία, η σημερινή εξέλιξη, η φυσική εξέλιξη μιας παρουσίας, οποιοδήποτε ασχολείται με το κομμάτι των social media επιχειρηματικά, γιατί ο ίδιος έχει μια επιχείρηση, είναι το κομμάτι του branding. Είναι δηλαδή το τι σκέφτεται ο κόσμος όταν σας βλέπει στα social media, γιατί πλέον εκεί έχει στραφεί η προσοχή του και τι αποκομίζει από εσάς. Η φήμη δηλαδή που έχετε, είτε σαν φυσικά πρόσωπα, είτε σαν επιχειρήσεις. Η φήμη σας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αυτό είναι το ROI, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιστροφή επένδυσης που μπορείς να έχεις μέσα από αυτό το κομμάτι, η οποία δεν σταματά. Ταυτόχρονα, για να γυρίσω και σε κάτι που σας είπα πριν και να το δέσω τώρα όλο μαζί, αν αύριο βγει ένας ανταγωνιστής και αρχίσει το όνομα σας, αρχίσει και λέει ο Γιάννης και ο Γιάννης και αφήστε το Γιάννη και ελάτε σε μένα και τι σας κάνει ο Γιάννης, έτσι. Αλλά ο Γιάννης έχει παρουσία. Δηλαδή ο Γιάννης έχει βγάλει 100 βίντεο στο YouTube, 100 post στο Facebook. Έχει μία παρουσία που σε μένα που ψάχνω να δω, θα πάω στο Γιάννη, θα πάω στον Κώστα, θα πάω στη Μαρία. Θα πάω λοιπόν σε κάποιον, θα μου πει στο Γιάννη, ας το Γιάννη. Ναι, αλλά αν έχω δει 10 βιντεάκια του Γιάννη και έχω καταλάβει ότι ο Γιάννης
έχει τη φιλοσοφία που με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που θα μου φτιάξει το μαγαζί, πού θα πάω. Άρα, η πρόληψη που είπαμε πριν σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μπροστά σου είναι σήμερα να ξεκινήσεις και να βάλεις τις δικές σου ζώνες πυρασφάλειας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είμαι ο Ζήσης και βρίσκομαι περίπου 20 χρόνια και κάτι στον χώρο των πωλήσεων. Η αγάπη μου για αυτό το οποίο κάνω και σήμερα ακόμη εννοείται, με όθησε να ψάξω και να ακολουθήσω το ρυθμό εξέλιξης των πωλήσεων. Πώς δηλαδή μετασχηματίστηκαν και ειδικά μετά την εποχή COVID, που αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα, τις συνήθειές μας, τον τρόπο που επικοινωνούμε, τον τρόπο που αγοράζουμε. Άρα και οι πωλήσεις έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο που επικοινωνούσαν το δικό τους μήνυμα στον κόσμο. Αυτό ήταν και το θέμα της συνάντησης από την οποία παρακολούθησα αυτό το μικρό απόσπασμα, όταν μια ομάδα επιχειρηματιών με κάλεσε εκεί για να μιλήσω για το πώς μετασχηματίστηκαν οι πωλήσεις στη μετά-COVID εποχή. Αν θέλεις και σου φάνηκε ενδιαφέρον το περιεχόμενο, θα βάλω εδώ κάτω από το βίντεο το link που θα σε οδηγήσει σε ολόκληρη τη συνάντηση. Το βίντεο δηλαδή τη συνάντηση είναι περίπου μία ώρα. Πιστεύω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν σου αρέσει αυτό το περιεχόμενο, αυτό το θέμα, η θεματολογία. Επίσης θα σου πρότεινα να γραφτείς στο VIP newsletter μου που θα βρεις μπαίνοντας μέσα στο site μου, το κουμπάκι Join, για να παίρνεις μία φορά την εβδομάδα ένα newsletter, το οποίο στέλνω στους VIP μου, αυτή είναι η VIP μου, οι άνθρωποι που είναι μέσα στο newsletter, με ιδέες, προτάσεις, σκέψεις και πράγματα που έχω λειτουργήσει και μου έχουν δουλέψει επάνω στο κομμάτι των πωλήσεων, του marketing και των social media.